Έλληνας καπνίζει κάθε μέρα και λιγότερο. Η επίλυση του προβλήματος που λέγεται κάπνισμα έχει μπει σε απολύτως θετική τροχιά. Τα παιδιά καπνίζουν πολύ λιγότερο από όσο κάπνιζαν παλιά. Τα παιδιά μας σήμερα αποστρέφονται το κάπνισμα σημαντικά. Τα παιδιά μας σήμερα είναι η φωνή της κοινωνίας που λέει ότι η νέα γενιά έρχεται, το κάπνισμα φεύγει. Μήνυμα αφύπνισης για τη σοβαρή ασθένεια του καπνίσματος, εξαιτίας του οποίου 7 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν ετησίως, έστειλαν από την αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδας και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με τις χιλιάδες των εθελοντών του, με τα έμπειρα σε τεχνογνωσία στελέχη του απανταχού της Ολλάδος, συμπορεύεται με τον καθηγητή κύριο Μπεχράκη, γιατί πιστεύουμε απόλυτα ότι έχουμε την δυνατότητα να περάσουμε αυτό το μήνυμα στα σχολεία, στην ελληνική νεολαία, παντού. Η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο με συμμετοχή της κοινωνίας που έχει συνειδητοποιήσει όλη αυτή τη δράση που γίνεται και τα καλά που έχουν προσφέρει η διακοπή του καπνίσματος, με αποτελέσματα που υπάρχουν ήδη σημαντικά για τη μείωση του καπνίσματος συνολικά στην Ελλάδα. Το να μην καπνίζει κανείς είναι μήνυμα ζωής, μήνυμα ελπίδας για την κοινωνία, όχι μόνο σε θέματα οικονομίας, αλλά σε θέματα διαμόρφωσης συνειδήσεων και παιδείας. Ο κύριος Μπεχράκης σχολίασε και το αίτημα για δημιουργία χώρων για καπνίζοντες και μη. Η διάκριση των χώρων σε καπνίζοντες και μη καπνίζοντες, ξέρετε ότι είναι η βάση του ρατσισμού, την οποία καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν δέχτηκε και είμαι βέβαιος ότι ούτε και η Ελλάδα θα συζητήσει ποτέ για να τη βάλει σε πράξη. Ένα δεύτερο ζήτημα σε αυτή τη διάκριση είναι ότι ανάμεσα στους καπνιστές, στους ακραίους καπνιστές και στους φανατικούς αντικαπνιστές υπάρχει μια συνέχεια που είναι όλη η κοινωνία. Κάποιοι καπνίζουν λίγο, ένας σημερινός καπνιστής αύριο το έχει κόψει, ένας καπνίζει ευκαιριακά, ένας καπνιστής δεν τον πειράζει αν καπνίζουν άλλοι γύρω του. Σε θέση μάχης κατά του καπνίσματος και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, με το σχέδιο εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου στα νοσοκομεία να ολοκληρώνεται εντός των ημερών. Ολοκληρώνει τις επόμενες μέρες το σχέδιο για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, μια δουλειά που κάνουμε με τους συνεργάτες μας στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια, και θα ακολουθήσει τόσο η εφαρμογή στην κεντρική υπηρεσία, αλλά θα σταλεί το συγκεκριμένο σχέδιο για να εφαρμοστεί και στα νοσοκομεία του νησιού. Με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε νοσοκομειακή μονάδα, θα προχωρήσει απαιτούμενες μετατροπές του σχεδίου και μετά θα έχουμε μια καθολική εφαρμογή.